Μαρία Γεννησαρίδη δίπλα μου. Μαρία, έχετε ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα την προετοιμασία. Θα ήθελα να μας πεις τις εντυπώσεις σου έτσι από αυτές τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας. Λοιπόν, όπως είπες, μετά από σχεδόν 4-5 μήνες που ήμασταν εκτός, ξεκινήσαμε πάλι γήπεδο. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες δουλεύουμε περισσότερο φυσική κατάσταση, που είναι και πολύ σημαντική. Προς το παρόν όλα δείχνουν ότι η ομάδα θα είναι πολύ καλά φέτος. Περιμένουμε και τα φιλικά που θα έρθουν τέλος του μηνός, υπολογίζουμε, για να δούμε πώς είμαστε και αγωνιστικά. Αλλά από φυσική κατάσταση προς το παρόν είμαστε ok. Σε αυτό το δεύτερο πέρασμά σου από τον Αόθυρας, δεν σας δόθηκε η ευκαιρία πέρυσι να ολοκληρώσετε αυτό που ξεκίνησε η ομάδα στην αρχή της σεζόν. Τι περιμένεις για την φετινή χρονιά? Θεωρείς ότι έχετε αφήσει έτσι κάτι στη μέση? Ναι, εντάξει, ξέρουμε όλοι πως τελείωσε η περσινή χρονιά, δεν το θέλαμε, ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Τώρα όμως ξαναξεκινάμε, πάμε από την αρχή και όπως είπες, περιμένουμε αυτό που θέλαμε να έρθει και πέρσι. Θα το παλέψουμε ακόμα περισσότερο και φέτος από την αρχή και θα δούμε πώς θα πάει. Και ένα συνολικό σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις τις ομάδες που θα είναι φέτος στην Volley League γυναικών, φαβορί, ποια θεωρείς εσύ, τι περιμένεις να δεις? Λοιπόν, εντάξει, εγώ ξέρω μόνο από βάση roster τι έχει κάθε ομάδα. Τώρα το πώς θα δέσει ο καθένας και, και το δυναμικό της θα το δούμε στα πρώτα παιχνίδια, στα πρώτα φιλικά και μετά τον πρώτο γύρο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω, να σου δώσω έτσι κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θεωρείς ότι θα είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι? Ναι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Γεωργία Τσαγκαράκη, το νέο λίμπερο της ομάδας είναι κοντά μου. Γεωργία, καλώς ήρθες καταρχήν στη Σαντορίνη και στην ομάδα. Θα ήθελα να μας πεις για τις πρώτες σου εντυπώσεις έτσι από το ξεκίνημα της φετινής προετοιμασίας. Ως τώρα τα πράγματα κυλάνε ομαλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε και το ρόστερ, μαζευτήκαμε όλες εννοώ. Κάνουμε καθημερινά διπλές προπονήσεις. Όλα κυλάνε ομαλά. Στο κομμάτι της προσαρμογής ήρθες από ένα άλλο νησί γειτονικό, από την Νάξο, παρέμεινες στις Κυκλάδες. Τα έχεις βρει όλα όπως τα περίμενες? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ως τώρα, όσο καταπληκτικά τα έχω ακούσει, έτσι είναι. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει οργάνωση, όλα είναι μια χαρά. Πώς πήρες την απόφαση να παραμείνεις Κυκλαδίτισσα? Είσαι και από νησί, έχεις καταγωγή από την Κρήτη. Πώς πήρες την απόφαση να έρθεις στην Σαντορίνη, τι ήταν αυτό που σε έφερε εδώ? Είναι μια περίεργη χρονιά φέτος λόγω του κορονοϊού, της κατάστασης. Θέλησα να έρθω εδώ λόγω της οργάνωσης, διοικητικά, προπονητικά, λόγω των υψηλών στόχων και προσδοκιών που έχει η ομάδα. Οπότε είναι ένα challenge για μένα. Είμαι στο υψηλό επίπεδο, θέτοντας ως υψηλούς στόχους που έχει η ομάδα. Γι' αυτό. Τι περιμένει η Γεωργία όσον αφορά το προσωπικό της κομμάτι μέσα από την φετινή σεζόν του Αόθυρας? Η Γεωργία τι περιμένει ατομικά ή... Και ατομικά και συνολικά. Οι στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί. Αν όχι, δεν ξέρω πώς ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Μάλλον φέτος είναι υψηλότεροι και μακάρι να τους πετύχουμε. Ατομικά, ό,τι καλύτερο. Άμα έρθει η ομαδική επιτυχία, θα έρθει σίγουρα και η ατομική. Και ένα σχόλιο και από σένα για το φετινό πρωτάθλημα, για τις ομάδες έτσι όπως παρουσιάζονται μέχρι στιγμής, τα ρόστερ τους τουλάχιστον, καθώς δεν τις έχουμε δει να αγωνίζονται. Στην αρχή άργησαν να οργανωθούν οι ομάδες. Αλλά στην πορεία φάνηκε ότι οργανώθηκαν. Ήρθαν ξένες παίκτριες. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ψάξει αναλυτικά το επίπεδο των ξένων παίκτριών. Αλλά ομάδες έγιναν εν τέλει. Δηλαδή οι ομάδες που θα είχαν υψηλούς στόχους συνεχίζουν να έχουν υψηλούς στόχους. Πιστεύεις ότι αυτή η μακροχρόνια αποχή από την αγωνιστική δράση ίσως επηρεάσει κάποιες ομάδες, θα δούμε κάτι διαφορετικό τη φετινή σεζόν? Η αποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη όντως, αλλά είναι το ίδιο για όλους. Εάν επηρεάσει τις αθλήτριες και τις ομάδες στο επίπεδο,
Θεωρώ ότι μέσω της προετοιμασίας ήδη ξεκίνησαν και νωρίτερα οι περισσότερες ομάδες, όπως και εμείς, δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο, περίπου ας πούμε 1 Σεπτέμβρη είχαμε ξεκινήσει. Πιστεύω θα προλάβουμε να είμαστε έτοιμες στην έναρξη του πρωταθλήματος.